Πάμε να καλησπερίσουμε έναν από τους παίχτες που ήταν βαρόμετρο στη φετινή πορεία, στην περσίνη βασικά πλέον πορεία του Άρη. Αν όχι MVP, ένας από τους MVP της ομάδας, και ο λόγος είναι για τον Βαγγέλη Πλατέλα. Βαγγέλη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Ο MVP πάντως είναι ένας. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλησπέρα και από μένα. Απλά πες στον Νίκο ότι ο MVP είναι ένας. Μετά πάμε στους VIP, να ξέρεις. VIP ήταν σίγουρα ο Βαγγέλης. Αφού λέει most valuable, most valuable player. Ναι. Άρα δεν γίνεται να είναι πολύ. Ένας ένα. Είναι. Μπορείς να το παίξεις δύο. Ένας, λοιπόν. Ένας πρέπει να δείξει. Θα να δείξει. Δεν ξέρω. Από πού θα δείξει. Θα εσύ ποιον θα ψήφισες. Ναι, εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Δεν είμαι αυτή που να κρίνω. Άλλη κρίνω για μας. Κοίταξε, με βάση τον κόσμο, αν δεν σε βαφτίσουμε εμείς, ας πούμε, MVP, σίγουρα είσαι στην τριάδα των παικτών που θα έθετε υποψηφιότητα. Ναι. Εντάξει, σημαντικό. Σημαντικό, σημαντικό, σημαντικό. Να προσφέρεις αμέγιστα για να βοηθήσεις την ομάδα, για να καθίσεις αυτό που τόσα χρόνια προσπαθεί. Στυλό έχεις? Όχι, μαζί μου τώρα δεν έχω. Δεν έχεις. Άρα δεν υπογράφεις σήμερα. Όχι, σήμερα όχι ακόμα. Μάλιστα. Δεν θέλουμε να σε ταλαιπωρήσουμε με το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά απλά, εντάξει, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσουμε. Πού βρισκόμαστε, είμαστε κοντά στις υπογραφές, να φέρουμε δηλαδή το στυλό? Εντάξει, νομίζω είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά. Μέχρι την επόμενη φορά θα έχει τελειώσει με το καλό το θέμα. Να τυπώσουμε και τις καινούργιες φανέλες δηλαδή. Να το φέρουμε. Τι νούμερο, τι νούμερο. Θα κρατήσουμε το 17. Έλατε. Νομίζω θέλει μια επεξεργασία λίγο αυτό. Αυτό όντω θέλει μια. Καταρχήν το 17 πώς το διάλεξες τώρα? Ήρθε Σεπτέμβριο καταρχήν ή πήρες ό,τι είχε μείνει? Ναι, ακριβώς. Το 17 το είχα πάρει επειδή τα πρώτα μου βήματα, τότε που είχα στην Καλυφαία, το είχα πάρει τότε. Mm-hmm. Ήμουνα και 17 χρονών. Και από τότε, εντάξει, έπαιρνα το 11 μετά όσο περνούσε ο καιρός, αλλά τώρα επειδή ήρθα τελευταίος, πήρα πάλι να επέλεξα το 17. Κοίταξε, ως παλιός τώρα. Πέρα να πεις, παιδιά, υπογράφω εγώ, δεν το 11 όμως, το δω σε κανένα Ισπανό, σε κανένα Αργεντίνο κτλ. Γιατί θα έρθουν και αρκετοί τέτοιοι. Και είναι και αυτή, ξέρεις, και το 11 έχει κάτι. Είναι λίγο με την μπάλα. Ποιος το έχει? Ο Μπαρκάν. Ποιος? Ο Μπαρκάν το έχει. Θα πάμε στον Μπαρκάν να ορμήξουμε. Δεν μπορούμε να το πούμε τον Μπαρκάν. Τι θέλει, δεν θέλει αυτό ένα άλλο νούμερο να το πάρουμε? Και το 10 το έχει, και το 10 το έχει ένας πολύ καλός του φίλος, ο Δημήτρης ο Ανάκογλου. Άστα να πάρει, αυτό δεν μπορεί και να το πάρουμε. Εντάξει. Το 7? Το 7 το έχει ο Ντούνης. Βαγγέλη, μας εξαπάτησαν. Τα είπα. Είναι δύσκολα, είναι δύσκολη κατάσταση. Δύσκολα, είσαι να ξέρεις. Είναι και δυνατή τώρα. Ο Μπαρκάν τώρα έχει πολύ δύναμη. Δεν γίνεται τώρα. Βέβαια. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων, όποιο νούμερο και να έχεις, η ουσία είναι να πεις καλά. Δεν παίζει ρόλο τα νούμερα, πιστεύω τόσο πολύ. Εντάξει. Με στο γήπεδο, εντάξει, είναι ένα νούμερο. Σίγουρα πρέπει να έχει κάποιο πράγμα. Πάρ το 77 που έχω γεννηθεί εγώ. Καλό. 77, εντάξει, ωραίο είναι και αυτό. Καλό είναι και αυτό. Άρα, για να σοβαρευτούμε και λίγο, μέσα στη βδομάδα βλέπεις να τελειώνει το θέμα. Λεπτομέρειες από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν μείνει. Νομίζω έτσι. Είναι όπως τα λες. Πιστεύω να τελειώσουμε με το καλό. Ωραία. Πώς είδες έτσι και το προπονητή, Ισπανός ο προπονητής, μάλιστα του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Νομίζω για εσάς τους μεσοεπιθετικούς το στυλ που παίζει ο Ερέρα είναι καλό. Εντάξει, σίγουρα εγώ τον έχω ακουστά και τον ξέρω σαν προπονητή. Σίγουρα δεν τον έχω ζήσει. Έχω ακούσει κάποια λόγα για πολύ καλά για εκείνο. Mm-hmm. Είναι σημαντικό νομίζω να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο ένας προπονητής, ειδικά για μας επιθετικούς. Πιστεύω όλοι μαζί που θα κάνουμε αυτή την ομάδα να πετύχει τους στόχους τους, γιατί ο Άρης έχει λείψει από αυτή την κατηγορία και τους στόχους που κάθε χρόνο είχε. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι έχει έρθει στην ομάδα Βαγγέλνας πολύ πιο επιθετικός προπονητής σε σχέση με τον προκάτοχό του, τον Δημήτρη Σπανό, μπορείς να ταιριάξεις και εσύ να κουμπώσεις καλύτερα. Όχι ότι δεν κούμπωσες φέτος, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εντάξει, σίγουρα είναι σημαντικό να πέσει το επιθετικό ενώσιμο, γιατί θα έρχεται σίγουρα πιο γρήγορα η μπάλα μπροστά. Και με τους ανάλογους παίχτες που θα πάρει, σίγουρα όταν είσαι καλύτερος, είσαι και εσύ καλύτερος. Βαγγέλη, νιώθεις ότι κάτι χρωστάς και στον ίδιο τον Βαγγέλη με το να παίξεις με μια ομάδα όπως ο Άρης στη Σούπερ Λίγκα? Και το λέω αυτό για τα προηγούμενα, για τις προηγούμενες θητείες σου. Είτε μιλάμε για ΑΕΚ, είτε μιλάμε για Ατρόμητο. Η ΑΕΚ ξέρουμε όλοι ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ο Ατρόμητος τα τελευταία χρόνια είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί. Και δεν το λέω να το χρωστάς στον Άρη ή στην οποιαδήποτε ομάδα αγωνίζεσαι ως ποδοσφαιριστής. Το λέω αν το βλέπεις
για τον εαυτό σου το χρωστάς κάπως. Μια, εγωιστικά. Δηλαδή μια, ναι, εγωιστικά, μια καλή χρονιά με μια μεγάλη ομάδα. Εντάξει, σίγουρα πρώτα θέλω να υπογράψω και πάνω όλα καλά. Σίγουρα έχω στόχους. Αυτό το βασικό για μένα είναι να πετύχει η ομάδα στόχους και μετά από εκεί πέρα μέσα από την ομάδα να διακριθώ κι εγώ. Είναι σημαντικό αυτό που λες, να διακριθώ μέσα από μια μεγάλη ομάδα. Σίγουρα θα δουλέψω πολύ σκληρά. Είναι μια δύσκολη χρονιά και πιστεύω στο τέλος θα τα καταφέρω. Γιατί, εντάξει, τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, γιατί χωρίς όνειρα δεν μπορούμε να ζήσουμε κιόλας. Είναι σημαντικό να έχουμε όνειρα και αργά ή γρήγορα, άμα αξίζουμε, να τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα και για σένα με το καλό να πέσουν και οι υπογραφές. Okay, πάντα άνθρωποι είμαστε, αν και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Ότι θα κάνεις και προετοιμασία τώρα με τον Άρη, γιατί για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή είναι λίγο δύσκολο με άλλους να κάνει προετοιμασία, με άλλους να παίζει και μάλιστα και με ένα τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Άλλο Super League, άλλο κλωτσοπατινάδα στη Football League. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι μεγάλο κατέρμα λοιπόν και η προετοιμασία είναι το πλάνο για έναν αθλητή, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί εγώ είχα ξεκινήσει παίζει προετοιμασία με τον Τρόμητο και έκατα μετά ουσιαστικά 15-20 μέρες και μετά ξανά πήγα στον Άρη να κάνω μια μίνι προετοιμασία ουσιαστικά για να μπω με την ομάδα. Δεν φάνηκε πάντως να έχεις ιδιαίτερο πρόβλημα προσαρμογής παρά το γεγονός ότι δεν είχες κάνει προετοιμασία με την ομάδα πέρυσι το καλοκαίρι? Εντάξει, σίγουρα με βοήθησαν και οι συμπαίκτες μου, ο προπονητής. Είναι πολύ σημαντικό να είναι δίπλα σου, ειδικά σε κάποιες στιγμές που είναι δύσκολες. Γιατί όπως είπες και εσύ, θα τελευταία στιγμή στην ομάδα, τελευταία μεταγραφή ουσιαστικά και νομίζω έκανα μια σημαντική κίνηση και για μένα και για την ομάδα. Και φαντάζομαι μια κίνηση, εντάξει, που πέρυσι το καλοκαίρι έβλεπες την φετινή σεζόν, δηλαδή τον Άρη στην Super League, και αν και μόλις ένα χρόνο, έχεις καταφέρει ήδη να μπει στην καρδιά του κόσμου του Άρη, αλλά δέχεσαι πολύ αγάπη γενικότερα. Να συμπληρώσω αυτό το χρόνο. Το κέρδισες. Και το κέρδισες κιόλας. Έχουν έρθει πολλοί παίχτες. Ναι. Ονόματα εννοώ ότι. Okay, καλά ονόματα, αλλά στην πορεία είπανε ο παιδιά αυτός δεν το γλωτσάει το τόπι. Το κέρδισες και το κέρδισες ένα χρόνο μέσα και νομίζω αυτό είναι σημαντικό και για σένα. Σίγουρα το χειροκρότημα του κόσμου και η αγάπη είναι, νομίζω δεν ξεπληρώνονται με όλα τα λεφτά του κόσμου. Νομίζω είναι μεγάλη χαρά για αυτούς που ζουν το παιχνίδι, που είναι μέσα στο παιχνίδι και το χειροκροτήμα του κόσμου, νομίζω δεν ξεπληρώνονται με τίποτα. Για μένα είναι ανατριχιαστικό να με χειροκροτάει ο κόσμος στα κόρνερ ή έξω όταν με βλέπει, τα χέρια δηλαδή που με βλέπει. Νομίζω είναι ό,τι πιο σημαντικό για έναν αθλητή, η ψυχολογία δηλαδή, να είναι μαζί του και από εκεί πέρα. Και αυτός δίνει το 100% για να τους κερδίσει και να κάνει το καλύτερο που μπορεί και για αυτές και για την ομάδα. Ξεχωρίζεις κάποια στιγμή από τη χρονιά που πέρασε, δηλαδή κάποιο γκολ σε ενδεχομένως ή κάποια στιγμή που να μην έχεις σκοράρει εσύ, αλλά να σου έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό σου? Εντάξει, νομίζω μια ωραία ατμόσφαιρα ήταν αυτό που έγινε σε επίσημο παιχνίδι, αλλά με την νομίζω ένα πολύ ωραίο αυτό που έγινε τέλος πάντων μέσα στο γήπεδο. Νομίζω όλοι το χαρήκαμε και έχει λείψει αυτό από την Ελλάδα, από τον κόσμο του Άρη, αυτός ο κόσμος που διψάει για ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι φέτος, καλώς χρόνων των πραγμάτων, θα το ζήσετε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Και εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί υπάρχουν και τα παιχνίδια για να το κάνετε. Εδώ ένας φίλος Βαγγέλη λέει: θέλω να έχει ποδοσφαιρικό εγωισμό, να συνεχίσει να δουλεύει πολύ και του χρόνου θα έχει και πολλούς συμπαίκτες να τον βοηθάνε και αυτός να τους αξιοποιεί. Εντάξει, σίγουρα είναι σημαντικό αυτό που είναι να κάνω, θα το κάνω 100% να δουλέψει και πιστεύω όλα να πάνε καλά. Θεωρείς ότι όταν ανεβαίνει επίπεδο η ομάδα αγωνιστικά, και δεν το λέμε για να μειώσουμε κανένα τα παιδιά που ήταν φέτος στο ρόστερ, ίσα-ίσα νομίζω ότι ο κάθε Αριανός θα πρέπει να τους ευχαριστεί και για την προσπάθεια και για όλα όσα έδωσαν και πέτυχαν το στόχο. Απλά αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι το επίπεδο στη Super League και με κάποιους ξένους παίκτες που θα έρθουν καλούς θα ανέβει. Θεωρείς ότι και εσύ θα ανέβεις δίπλα τους, θα είσαι καλύτερος? Σίγουρα δεν πρέπει να σβήνουμε τίποτα από όλο αυτό που έχει γίνει. Από προπονητές, φροντιστές, γυμναστές, όλοι όσοι ήταν στο team αυτό πέρυσι, όλοι είναι άξιοι συγχαρητηρίων.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που καταφέραμε. Αυτό που δεν καταφέρανε κάποιοι άλλοι όσα χρόνια και αν περάσαμε που η ομάδα δεν ανέβηκε. Mm-hmm. Από εκεί πέρα είναι σημαντικό σίγουρα να έχεις καλύτερους παίκτες δίπλα σου, γιατί μέσα από αυτούς γίνεσαι και εσύ καλύτερος. Έτσι. Και μέσα από αυτούς διακρίνεσαι και εσύ και οι άλλοι δίπλα σου και νομίζω μπορείς να καταφέρεις πολλά. Mm-hmm. Θεωρείς, Βαγγέλη, θα είναι δύσκολο γιατί την περσινή σεζόν, περσινή πλέον, δημιουργήσατε μια πολύ οικογενειακό κλίμα. Και σας βλέπαμε δηλαδή και πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση, ήσασταν πολύ κοντά. Θεωρείς ότι αυτό θα είναι το κλειδί και φέτος, γιατί θα γίνουν και πολλές αλλαγές. Εσείς που θα μείνετε, δηλαδή αυτούς που θα έρθουν, να τους βάλετε σε αυτό το πλαίσιο και να δημιουργηθεί πάλι ένα ανάλογο κλίμα. Σίγουρα το να κάνεις μια οικογένεια, όταν έχεις μια πάνω να κάνεις μια οικογένεια είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πιστεύω μέσα από τα αποδυτήρια και τις προπονήσεις ξεκινάνε πολλά πράγματα. Πιστεύω η νοοτροπία του προπονητή που είναι και Ισπανός. Mm-hmm. Αυτό θα το καταφέρει και σίγουρα αν το καταφέρει αυτό θα κερδίσει και εμάς και θα παίζουμε και για αυτό. Mm-hmm. Μιλες, πιο πολλές κλωτσιές έφαγες με τη φανέλα της ΑΕΚ ή με του Άρη στη Football League? Τώρα τι να σου πω τώρα. Τις μετράω, αλλά είναι πολλές τώρα. Το θέμα πω... είναι mm-hmm. ότι βγαίνουμε υγιείς, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έφαγες όμως πολύ κλωτσιά. Έφαγα. Κοίταξε, κανένα δυο φορές είδα ότι ήθελες να τους φας. Πώς το διαχειρίζεσαι τώρα ένας ποδοσφαιριστής? Οκ, okay, μερικές φορές και εσύ δεν συγκρατήθηκες. Νομίζω το καταλαβαίνεις και εσύ. Σου βγαίνει αυτό στο παιχνίδι, αλλά πώς μπορεί ένας αθλητής με τόσες κλωτσιές πολλές και να μην υπάρχει και τιμωρία? Γιατί στη Football League την αφήνουν πολύ παραπάνω την κλωτσιά. Πώς το καταφέρνετε και ρε παιδί μου, δεν ορμάτε να τον φάτε τον αντίπαλο? Δώστε και εσύ καμιά κλωτσιά, πάρεις κόκκινη και μετά να τα ακούτε και από πάνω. Εντάξει, αυτό είναι θέμα νοοτροπίας. Σίγουρα κάποιες φορές και φεύγουμε γιατί η παλμή είναι πολύ υψηλή μέσα σε ένα παιχνίδι. Προσπαθούμε να συγκρατηθούμε όσο το δυνατό περισσότερο γίνεται, αλλά πραγματικά κάποιες φορές δεν γίνεται και αυτό. Mm-hmm. Γιατί θα φας μία, θα φας δύο, θα φας τρεις. Αλλά κάποια στιγμή είσαι άνθρωπος και εσύ θα. Θα ανεβριάσεις, λογικό είναι μέσα σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι να γίνονται και αυτά. Και αν όποτε παίρνεις την μπάλα έρχονται κατευθείαν δύο πάνω σου, τουλάχιστον, γιατί κάποιες φορές σε σένα τουλάχιστον είδαμε και τρίτον να έρχεται για να μαρκάρει. Εντάξει, σου σπάει και λίγο τα νεύρα. Ας μην ήταν καλός, φίλε. Κάτι άλλο που δεν είναι καλή, δεν τους μαρκάρανε. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό στέει. Έπαιρνε την μπάλα καμιά φορά στην πλευρά και ήταν υπερκυκλωμένος. Βαγγέλη, να σε ρωτήσω, σε βοήθησε καθόλου από το μέσο του πρωταθλήματος και έπειτα που. Που σε πήρε λίγο από τα άκρα ο Σπανός, ενδεχομένως για να γίνει και αυτό που είπε ο Νίκος, να σε αποφορτήσει λίγο και να σταματήσουν τρεις-τέσσερις να πέφτουν πάνω και να σε κλείνουν και έτσι να μπλοκάρουν και τον Άρη που δεν είχε λύσεις για ένα διάστημα. Σε βοήθησε σένα? Εντάξει, νομίζω ότι κάποια παιχνίδια ήμουν και εγώ καλός εκεί μέσα. Κάποια ήμουν κακό σίγουρα, αλλά νομίζω με βοήθησε. Μπορούσα να πάρω την μπάλα πιο εύκολα άμα έκανα τη σωστή επιλογή, τη σωστή κίνηση, δηλαδή αντίθετα από την μπάλα και να την παίρνω ουσιαστικά μερικές φορές πιο πολλές βασικά μόνος μου. Ναι. Και να περνάω μετά κάθε να τελειώνω τη φάση. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο μπουκαδόρος είσαι και νομίζω σ' αρέσει και αυτό περισσότερο. Ναι, τι σ' αρέσει περισσότερο. Ναι, νομίζω ότι απ' έξω προς τα μέσα είναι το πιο σημαντικό, ειδικά άμα είσαι Super League που οι άμυνες είναι σίγουρα δεν είναι τόσο κλειστές και μπορείς να βρίσκεσαι πολλές φορές ενασμένα. Ένας με έναν πίσω από τον επιθετικό ή με αντίθετο πόδι από τα πλάγια? Από τα πλάγια σου λέει. Εγώ νομίζω από τα πλάγια. Καλύτερα. Με αντίθετο πόδι ή με το... Με αντίθετο. Το καλύτερο είναι αυτό. Με αντίθετο. Έτσι πιστεύω και εγώ, ναι. Κοίταξε, ένας παίκτης στον Άρη που έκανε καριέρα με το συγκεκριμένο τρόπο, έκανε καριέρα μέχρι ένα σημείο γιατί μετά έκανε καριέρα και αλλού, θα καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ, είναι ο Τόνι Κάλβο. Δεν ξέρω αν τον έχεις παρακολουθήσει. Μοιάζεται και στο στυλ. Εντάξει, αλλά έκανε ακριβώς αυτό, δηλαδή ήταν από αριστερά προς δεξιά. Μπράβο. Ήταν πάντα με ανάποδο πόδι, από την άλλη πλευρά ήταν ο Χαβίτο, πάλι ένας παίκτης με τον οποίο μοιάζεται ταχύτητα κτλ. Και νομίζω ότι γενικά ο Άρης θα πάει σε ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού και με τον Ερέρα, οπότε βολεύει και το δικό σου στυλ παιχνιδιού αυτό. Ναι, σίγουρα, σίγουρα είναι σημαντικό αυτό. Ειδικά με ανάποδο πόδι να πέσει είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω με έχει βοηθήσει πολλά χρόνια αυτό και... Μπορώ να βοηθήσω νομίζω καλύτερα την ομάδα από εκεί. Νομίζω ότι μπαίνουν και τα πιο ωραία γκολ έτσι από άψη θεάματος. Από τους ποδοσφαιριστές με το που πηγαίνουν με το ανάποδο πόδι στο απέναντι παραθυρά κτλ. Και σαν είσαι ο Κουτίνιο που το κάνεις και από πολλές πλευρές. Σαν το Ρόμπερ στην πάλι που το κάνει είναι μόνιμη κινήση. Ναι, ναι, ναι.
κάτι τέτοιο. Εντάξει, έχει, το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί και πιστεύω πιο πολύ τώρα παίζουμε με ανάποδο πόδι. Έτσι. Να μην σε ταλαιπωρήσουμε άλλο, να μας πεις μια κουβέντα και για το Μουντιάλ. Φαντάζομαι το παρακολουθείς και εσύ ως ποδοσφαιριστής. Καταρχήν, ποιον υποστηρίζεις, κάποιον? Υποστηρίζω Αργεντινή. Αργεντινή. Με μελαγχολία το είπε. με παράπονο. Με μελαγχολία. Με παράπονο, ναι. Άμα δεν μπορεί να κερδίσει η Ισλανδία, αυτό. Η Ισλανδία είναι football league. Είναι football league, κλωτσάνε. Αν σταματάνε. Μπόγκανζον. Πρόβλεψη για νικητή μπορεί να κάνει. Είναι νωρίς ακόμα, πιστεύεις? Νομίζω είναι δύσκολη. Βλέπω όμως τελικό. Μπορεί να πάω, βλέπω Γαλλία. Γαλλία, ε! Κόσμο είναι, εντάξει. Γαλλία. Μάλιστα. Εμένα μου άρεσε και η Ισπανία, παρόλο που έφερε 3-3 τελικά. Με την, ναι, δεν είναι άσχημα, αλλά είναι, εντάξει, άλλους που θα πληγωθούν τώρα. Και έχω μία αίσθηση, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν θα βγει, ότι στο τέλος θα πάμε σε μία μεγάλη έκπληξη φέτος. Δηλαδή βλέπω κάτι ομάδες, Μεξικό, Βέλγιο, ότι έχουν τα φόντα να απειλήσουν τους παραδοσιακούς. Το Βέλγιο ξεκίνησε. Ναι, σίγουρα. Είναι, εντάξει, μέσα σε αυτό το πράγμα γίνεται έκπληξη. Είναι μεγάλη διοργάνωση και γιατί όχι. Έτσι. Η Ελλάδα θα ξαναπάει, λες, ή ό,τι κάναμε. Σίγουρα. Κάποια στιγμή θα ξαναπάμε. Έχεις να πούμε ότι ο Βαγγέλης, για όσους δεν ξέρουν, είναι από τους παίκτες που έχουν φορέσει το εθνόσημο. Χαρακτηρίζεται διεθνής, άρα είναι και αυτό ένα στα σύν του. Εντάξει, είναι, νομίζω ένα σημαντικό κατόρθωμα είναι ένας αθλητής να φοράει το εθνόσημο, νομίζω δεν υπάρχει πιο μεγάλη τιμή για αυτό. Είναι και αυτό ένα κίνητρο, νομίζω, Βαγγέλη, για σένα, δηλαδή η νέα χρονιά στην Super League με τον Άρη κιόλας και μέσα από καλές εμφανίσεις, γιατί όχι να κληθείς ξανά στην Εθνική. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό και για να προσθέσει, νομίζω, μέσα από την ομάδα του να βγαίνει και να πηγαίνει σε Εθνική. Εμείς το ευχηθούμε. Να ευχηθούμε καταρχήν την επόμενη φορά να μιλήσουμε με τον παίκτη του Άρη, γιατί τώρα είσαι ελεύθερος, είσαι free agent αυτή τη στιγμή. Τον παίκτη του Άρη, Βαγγέλη Πλατέλα, και να σε δούμε και στην προετοιμασία και βεβαίως να πανηγυρίσει πολλά γκολ με τη φανέλα του Άρη την επόμενη σεζόν. Ασχέτου νούμερο που μπορεί να έχει πει στη φανέλα. Όποιο νούμερο να είναι. Ναι, όποιο νούμερο. Πάρε και το ένα, αν θες. Και το ένα, καλό είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βαγγέλη. Λοιπόν. Αυτά. Από... Πες το τώρα που έκλεισε, τον MVP. Από τον MVP, ίσως τον MVP, η ανάκτη των κορυφαίων του φετινού Άρη. Το λένε και οι αριθμοί. Νομίζω τον πιο αγαπητό σίγουρα.